Να πούμε πάντως ότι στις δύο δικές της τελευταίες συνεντεύξεις και στο People αλλά και στο Celebrity η ίδια είπε δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό το κομμάτι καθόλου, γιατί μόλις θα έχω κάτι καινούργιο θα πω, θέλω λίγο να τα αφήσω να είναι παγωμένα τα πράγματα. Στη δική μας συνέντευξη μου είχε πει ότι ο Βασίλης είναι σπίτι, αν θυμάστε, που την πέτυχα στο Intercontinental στην επίδειξη του Ζούλια. Η τελευταία εξέλιξη που τη λέμε αποκλειστικά στην εκπομπή μας είναι ότι η Κατερίνα μετακόμισε από το σπίτι που έμενε με τον Χατακοστόπουλο. Μένανε στα νότια προάστια. Και τώρα που μένει. Μένει σε ένα διαμέρισμα δικό της. Μετακόμισε. Μετακόμισε. Έχει μετακομίσει τα πράγματα. Πρώτη φορά αυτό. Είναι για πρώτη φορά. Τελευταία εξέλιξη. Η ίδια έμενε με τους γονείς της πριν. Όχι, έμεναν μαζί με αυτόν. Ναι, με τους γονείς έμενε. Για ένα διάστημα είχε φύγει μόνη, δεν τα κατάφερε γιατί ήθελε και λεφτά να μείνει μόνο σου και γύρισε πάλι. Η Κατερίνα τώρα. Εντάξει. Ήταν και θέμα χρημάτων, παιδιά. Δεν ξέρω τι κάλεσε στο γάμο. Λοιπόν, η Κατερίνα τα έχει με τον Βασίλη Στατοκοστόπουλο. Ο Βασίλης έχει τρία αδέλφια. Την Αλεξάνδρα, την Αφροδίτη και τον Μιχάλη. Παντρεύτηκε στη Βενετία το Σάββατο η Αφροδίτη. Μάλιστα. Τον Μπάκο. Τον εφοπλιστή έχουν και την, τον Αστέρα Τρίπολη. Πολύ φράγκα. Γιατί δεν φοβάσαι, μην ξεχάσει τα ονόματα. Εντάξει, το λέω πιο λαϊκά, ρε παιδί. Για είναι πολύ πληροφορία, μην το λέτε. Όπως καταλαβαίνεις, εδώ και καιρό είχε βγει. Παντρεύεται δηλαδή μία αδερφή του. Η άλλη παντρεμένη. Ωραία. Η Αφροδίτη λοιπόν. Εδώ και καιρό είχε βγει η λίστα με τους καλεσμένους. Στην Κατερίνα δεν είχαν πει ότι θα είναι καλεσμένοι. Το ξέρει καιρό αυτό η Κατερίνα. Δεν χρειάζεται να πάρεις πρόσκληση, συνοδεύεις τον φίλο σου. Όχι το φίλο σου, είναι η κοπέλα του αδελφού της. Που είναι τρία χρόνια. Τρία χρόνια η κοπέλα του αδελφού της. Πρόσεξε λίγο, δεν είναι μια ξεπέτα, ήταν μια σοβαρή σχέση. Ναι, θέλω να σου πω, δεν έχετε σε αυτές τις περιπτώσεις. Στον άντρα πηγαίνει πρόσκληση όταν μιλάμε για ένα ζευγάρι. Τι το λέει και η ίδια. Κατερίνα μου, παντρεύομαι να σε κάνω το γάμο μου. Μα δεν χρειάζεται. Η Κατερίνα λοιπόν ήταν ακάλεστη, διότι θεώρησε το ζευγάρι ότι δεν χρειάζεται να πάνε στο γάμο αυτό το γκράντε γάμο στη Βενετία. Να πω λίγο το ρεπορτάζ. Συνεχίσεις. Συγγνώμη, απλά. Sorry, ρε παιδιά, όταν υπάρχει τρία χρόνια σχέση. Δηλαδή, συγγνώμη, στο ζευγάρι αυτό πρέπει να πάει συγκεκριμένο προσκλητήριο. Όχι. Και εγώ σου λέω ότι. Μήπως είναι φταίξιμο του Βασίλη ότι δεν πρότεινε στην Κατερίνα να τον προστατεύσει στην Βενετία. Μα όταν σου λέει η αδελφή σου δεν τη γουστάρω, τι να πει ο Βασίλη. Η αδελφή του Βασίλη, γιατί να δώσει παιδιά προσκλητήριο στην Κατερίνα. Το προσκλητήριο είναι το θέμα τώρα. Αυτό λέγαμε προηγουμένως. Είναι αυτονόητο ότι αν εκείνο ήθελε θα την έπαιρνε μαζί. Ακριβώς ρε παιδιά. Προφανώς δεν αισθανόταν. Παντρεύεται η αδελφή σου. Παντρεύεται η αδελφή σου. Τα έχει με τη Φέη και σου λέει εγώ τη Φέη δεν τη θέλω στο γάμο. Έχετε σχέση. Εσύ πιστεύει ότι δεν τη θέλει. Εγώ σου λέω το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ λέει ότι η αδελφή του δεν ήθελε δηλαδή. Είναι ότι... υποχρεωμένος παιδιά να την καλέσει. Συγγνώμη, και ο Βασίλης δεν την ήθελαν την Κατερίνα διότι θεώρησαν ότι είναι άνθρωπος των μίντια και δεν ήθελαν στο γάμο αυτό να υπάρχουν άνθρωποι των μίντια. Παιδιά, εγώ σου λέω. Συγγνώμη, τώρα αυτό είναι λίγο χυδαίο εντός εισαγωγικών. Και με την Κατερίνα που τη ρώτησα, η κοπέλα μου είπε ήμουν ακάλεστη. Ο γάμος έγινε το Σάββατο στη Βενετία, στον Άγιο Νικόλαο. Παιδιά, και η βάφτιση του Ρέμου που ήταν το top secret. Θέλω να σας πω εγώ και να προχωρήσω το ρεπορτάζ ότι την ώρα που γινόταν ο γάμος. Η Κατέρνα καινούργια έτρωγε με μεγάλη παρέα σε γνωστό εστιατόριο των δύο προαστίων που ήταν και ένας εφοπλιστής ανάμεσα στην παρέα. Μπράβο, καλά κάνει. Πολύ καλά. Την βρίσκω πολύ μπροστά. Γιατί προχωράμε το ρεπορτάζ, έτσι. Σε έστειλα στα μάτια τώρα, δεν το ξέρω. Γιατί με έστειλε, δεν κατάλαβα. Γιατί κάνουμε διαγωνισμό, ποιο ξέρει πιο πολλά εδώ πέρα. Περίμενε λίγο. Γιατί συνοδεύεται το αποκλείσιμο ματιού. Του φωτεινού παντογνώστη. Αυτό με την διαδικασία τη πρόσκληση είναι χαζό. Δηλαδή. Πρώτα απ' όλα είναι τελείως τυπικό. Είναι και προσβλητικό να στείλεις μία πρόσκληση. No, όταν ανέβαζε όμως η Κατερίνα και έκανε διαφήμιση στα Instagram, ήταν καλή η Κατερίνα τότε. Τώρα δεν μας κάνει η Κατερίνα. Είναι δύο ώρες. Δεν φτάνει τόσο μακριά. Μπορεί να είναι απόφαση του Βασίλη. Η Κατερίνα τον αγαπάει το Βασίλη και ο Βασίλης αγαπάει την Κατερίνα. Αυτό το λέω σίγουρα. Και πώς κοιτάξει. Παιδιά, Γιώργο μου, το είχαν... αίμα νερό δεν γίνεται όπως ξέρεις. Είχαν χωρίσει μάλλον παιδιά και δεν την πήρα. Την Παρασκευή χωρίσαν οριστικά, Γιώργο. Λίγο, να ολοκληρώσω. Η Κατερίνα πάντως ήταν συνέχεια στα μαγαζιά της οικογένειας. Έχει καλές σχέσεις. Ή στην Ιφάκη ή στον Διόνυση ότι δεν πετύχαινε. Αν κάποιο. Αν δεν την θέλανε. Έλα, μου έχει ανάγκη πεινάει καινούριου. Δόξα τω Θεώ, πνίγει καινούριου. Για να σοβαρευτούμε. Άμα δεν τη θέλανε, δεν θα πήγαινε από εδώ και από εκεί. Την ήθελε ο Βασίλη σου όμως. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Μα σου λέει υποχρεωμένο ο Βασίλη να την καλέσει παιδί μου στη Βενετία. Είναι αυτονόητο, ρε. Μπράβο. Ναι, Μαρία, μου συγγνώμη, κορίτσι. Συγκατοικούσαμε. Επειδή την έχω ζήσει αυτή τη σχέση από την αρχή τη. Μπράβο. Η Αφροδίτη, η κοπέλα που παντρεύτηκε το Σαββατοκύριακο. Τον κύριο Μπάκο. Τον κύριο Μπάκο. Ήταν η κοπέλα που σύστησε την Κατερίνα στο Βασίλη. Άρα. Αυτή του τα έφτιαξε. Άρα. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Τι άρα. Δεύτερο. Άρα δεν είναι ότι ξαφνικά δεν την θέλω. Δεν ξέρω κάτι, γιατί είναι καινούριο στοιχείο αυτό τώρα. Όχι, αυτό είναι παλιό. Αυτή του γνώρισε. Δεν το ξέραμε εμεί. Άρα την ήθελε για να γνωρίσει τον αδερφό σου κάποια την εγκρίνει. Ναι, ναι. Έτσι όπω μα παρουσιάζει τώρα το ρεπορτάζ τη Άσα. Είναι ότι δεν την ήθελε η οικογένεια. Μήπω έχει συμβεί κάτι με την οικογένεια. Με τον πατέρα δεν έχει τίποτα η Κατερίνα, τον κύριο Βλάση. Τίποτα με την Κατερίνα.
τίποτα και καλό. Τρώμε τσάμπα εκεί. Για επειδή θα γίνω πολύ κατίνα, δεν συνεχίζω την κουβέντα. Θα πούνε επειδή είναι φίλη τη Κατερίνα, κάθε τώρα. Κατάλαβε τώρα, είναι και ισορροπία μου. Εμένα εδώ μου γράφουν ότι η αδερφή του Βασίλη του γνώρισε, όπω μου είπε και μα είπε η Μαρία πριν με την Κατερίνα, και ήταν φίλε. Αλλά δεν έχουν τώρα και τι καλύτερε σχέσει. Παιδιά, αυτό δεν την καλέσαν την κοπέλα. Τι να κάνουμε τώρα.